Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον Γιάννη Τοσελιμά, που είναι περιβαλλοντολόγος, που είναι στο φορέα διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Καρνανικών Ωραίων. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η κίνηση που γίνεται και από το Act Now, παρέμβαση τώρα για τον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής εκεί σε κάποιο σημείο στη λίμνη. Απ' την άλλη μεριά έχει ανοίξει επιτέλους και γίνονται διάφορες κουβέντες για την μελέτη στρατηγικής, η κουβέντα για τη μελέτη στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής της λίμνης Τριχονίδας. Και αν πάμε και ένα βήμα παραπέρα, θα σταθώ σε μια φωτογραφία που εστάλει με ένα τρενάκι. Λες να προλάβουμε εμείς που είμαστε μικροί ακόμα και εσύ ακόμα πιο μικρός να ζήσουμε αυτές τις βόλτες στην Τριχονίδα με τρενάκι, ή είναι ουτοπικό? Να σου ξεκαθαρίσω καταρχάς μερικά πράγματα για το τυπικό της ενημέρωσης. Ναι, βεβαίως. Η δράση δεν ήταν της Act Now. Όχι, όχι. Λέω, απλά η Act Now ήταν μία από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετείχαν στον καθαρισμό. Και καλά κάνεις και το λες, γιατί θα κάνουμε στην άκρη και άλλους ανθρώπους και δεν πρέπει. Ακριβώς. Τη δράση την οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού με την υποστήριξη του φορέα διαχείρισης. Πολύ ωραία. Δημοσταράσεις Μεσολογγείου Καρνανικών Ωραίων και συμμετείχαν 9 περίπου σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ανάμεσα στις οποίες οι Μεσολόγοι by Locals, η Επιδρούμε, η Act Now, το ΙΔΕΑΠ, η κίνηση πολιτών δρό και πολλές άλλες. Το Save Your Hood που κάνει πολύ καλές δράσεις. Αυτό πια θέλω να σταθούμε λίγο στο τελευταίο, στο Save Your Hood. Σώστε την περιοχή σας, τη γειτονιά σας, το δάσος σας, ό,τι είναι τέλος πάντων. Και μου κάνει εντύπωση που όλο και περισσότεροι άνθρωποι και νέοι στην ηλικία μπαίνουν σε αυτές τις δράσεις. Ιδιαίτερα το περιβαλλοντικό είναι φοβερό, δηλαδή. Όλους μας, ιδιαίτερα τις πιο νέες γενιές. Μάλιστα πριν από λίγο, καθώς συμμετείχα σε μια διαδικτική συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη για θέματα κλιματικών αλλαγών, έλεγε ο Νεκτάρος ο Φαρμάκης ότι ένα σημαντικό κριτήριο πια των πολιτών για τις ψήφους στις δημοτικές ή περιφερειακές εκλογές είναι οι πολιτικοί που χαράζουν οι υποψήφοι για την κλιματική αλλαγή. Και μου έκανε εντύπωση. Αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια των πολιτών πια είναι σε μεγάλο βαθμό και περιβαλλοντικά, καθώς η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας είναι στοιχεία που μας επηρεάζουν όλους μας σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό, διότι βλέπουμε την αλλαγή στην καθημερινότητά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω από το να προστατεύουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Έτσι. Και που θέλουμε να ζήσουμε για χρόνια και να συνεχίσουν να ζουν οι γενιές. Εάν λοιπόν έστω στοιχεία, και τώρα, μισό λεπτό, ακόμη και τώρα το συνειδητοποιήσουμε αυτό, σίγουρα θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο. Θα σου πω μερικά στοιχεία, γιατί σ' άκουσα πριν που λέγεται να ροκάρουμε. Λοιπόν, ας ροκάρουμε λίγο. Έτσι. Όχι με τον κορονοϊό, αλλά με το περιβάλλον. Όχι, δα, προς Θεού. Η δράση που κάναμε με την Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού στην περιοχή του Λούρου και της Τριχονίδας. Μάζεψε 100.000 λίτρα απορρίμματα. 10.000 λίτρα απορρίμματα στην περιοχή του Λούρου και 90.000 λίτρα απορρίμματα στην περιοχή του κέντρου περιβάλλοντος της Τριχονίδας και της περιοχής του παραλίμνου δρόμου της Παντάνασσας. Αυτό σημαίνει επομένως δύο πράγματα. Ότι πρώτον έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι ίδιοι πολίτες στο να φέρονται ορθά απέναντι στο περιβάλλον, μια περιβαλλοντική ευθύνη, και δεύτερον οι αρχές. Ξέρεις, Δήμητρα, ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία αρμόδιοι για την αποκομιζή των απορριμμάτων όχι μόνο στον αστικό ιστό αλλά και στην ύπαιθρο του κάθε Δήμου έχει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Παρατηρώ ότι οι Δημοτικές Αρχές τουλάχιστον στους Δήμους Μεσολογγείου και Αγρινίου έχουν ένα τεράστιο θέμα όσον αφορά την αποκομιζή των απορριμμάτων. Η βασική ευθύνη είναι των πολιτών. Αλλά εφόσον οι αρχές καθίστανται με βάση τον νόμο υπεύθυνες για την αποκομιδή των απορριμμάτων, είναι τραγικό στην παραλίμνια ζώνη της Τριχονίδας να έχουμε στείλει ήδη 10 έγγραφα στο Δήμο Αγρινίου και να μην μας έχει απαντηθεί κανένα. Γιατί τώρα όλο και αυτό? Και το ίδιο λες. Συμβαίνει και στο Δήμο Μεσολογγείου. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Στέλνετε έγγραφα στα οποία ζητάτε τι ακριβώς? Καταρχάς εντοπίζουμε τις αισθήσεις των απορριμμάτων και ζητάμε από τον Δήμο την αποκομιδή τους. Ωραία. Ο Δήμος Αγρινιώσων, τουλάχιστον γνωρίζω, έχει κάνει πάρα πολλές φορές καθαρισμό σε όλες αυτές τις περιοχές και πρέπει, οφείλει να συνεχίσει να το κάνει αυτό. Αυτό που λες, με συγχωρείς, Γιώργο, αυτό που δεν το γνωρίζω. Ναι. Τουλάχιστον δεν έχει ενημερωθεί ο φορέας επίσης. Θέλω να πω ότι. Όσον αφορά την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων, φυσικά και λειτουργεί το σύστημα των απορριμματοφόρων και ευτυχώς και με ανακύκλωση στο Δήμο Αγρινίου. Ναι, όχι, θέλω να σταθώ σε κάτι ακόμη. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια του Δήμου. Απλά θέλω να σταθώ στο εξής.
οι Δήμοι γενικότερα, δεν θα το θέσω στο Δήμο Αγρίνιο, προς Θεού, οι Δήμοι γενικότερα που προσπαθούν να κάνουν όσο μπορούν την αποκομή δί και πετάνε μπάζα και δεν ξέρω και εγώ τι, και στο δρόμο προς τη λίμνη κάτω έχουμε δει βουνά κατά καιρούς και κάθε φορά να καθαρίζουν και κάθε φορά να τους απειλούν με μηνύσεις. Όμως οι άνθρωποι, οι πολίτες, αντί να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πετάμε μέσα στα νερά, μέσα στους κήτες των ποταμών, στις λίμνες, δεν ξέρω τι, όλα τα απορρίμματά μας, από το να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν να πάρουν από το Δήμο ή η υπηρεσία καθαριότητας τα απορρίμματα, εμείς το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι, μέρα παραμέρα. Και δεν λέμε να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Θέλω να σου πω, πέρα από την υποχρεώση που έχει ο Δήμος και ο κάθε Δήμος να κάνει πράγματα και με το φορέα και χιλιαδιό, και θα σταθούμε σε αυτό, θα μας το πεις, δεν μπορώ να καταλάβω τι λογική έχουμε εμείς ως πολίτες δηλαδή. Αυτό είναι βασικό και στο επισήμανα αρχικά, ναι, ότι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης οι πολίτες, mm-hmm, και ειδικά και ο τεχνικός κόσμος, ο οποίος δυστυχώς εξαφόμενα υλικά, ναι, ή μπάζα, τα, ναι, πετάει χίδιν στην ύπαιθρο, φοβερό, και δεν τα πηγαίνει στα εναλλακτικά σχήματα διαχείρισης που δέχονται τέτοια υλικά. Μάλιστα είχε γίνει πριν 2 χρόνια στο τεχνικό επιμελητήριο, ναι, ετεροκαλανίας μια μερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, mm, όπου εκεί η εταιρεία ΝΑΚΕΜ, που είναι εταιρεία ανακυκλώσεων υλικών, είπε με λίγα λόγια ότι στο νομό ετεροκαλανίας υπάρχουν... Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να κλείσει. Κλείνει, αλλά χτυπάει διαρκώς, γιατί τα θέματα... Το κατεβάζεις, το καταλαβαίνω. Πες μας. Ότι υπάρχουν 196 γήπεδα ποδοσφαίρου επί 2 μέτρα ύψους, τα υλικά, τα αδρανή που έχουν παραχθεί από το 2008 μέχρι το 2018 στο νομό της Ουκρανίας. Καταλαβαίνεις ότι πολλά από αυτά τα υλικά βρίσκονται σε περιοχές Natura που υποβαθμίζουν την επικοινότητα και την αισθητική περιοχή μας. Για να σε διευκολύνει όμως τον προβληματισμό σου. Ναι, αυτό που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, γιατί το θέμα είναι να βοηθήσουμε τους Δήμους και να συνεργαστούν και αυτοί μαζί μας. Τα αναπάντητα έγγραφα είναι απαράδεκτα. Έπρεπε να απαντηθούν όλα τα έγγραφα, είτε ότι θα γίνει κάτι είτε δεν θα γίνει. Πριν από πόσο καιρό το έχετε στείλει αυτά τα έγγραφα και ζητάτε? Τα τελευταία 2 χρόνια. Και έχουν βγάλει δελτίο τύπου και το συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή το μπάζωμα από αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Τραγάνας. Θέλω να δώσω όμως μια κατεύθυνση για να βοηθήσουμε στην λύση του προβλήματος. Το θέμα δεν είναι να καταγγέλουμε και να κάνουμε τέτοιες αντιπαράσεις. Μα δεν έχει και αποτέλεσμα από ένα σημείο και μετά μόνο να καταγγέλουμε. Λοιπόν, η λύση είναι εξής. Η λύση είναι να αναζητήσουν οι Δήμοι προγράμματα ευρωπαϊκά Life Interreg για αποκομιδή των απορριμμάτων από τις περιοχές ευθύνης τους που βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού, γιατί γνωρίζω πολύ καλά και μάλιστα το επισήμενα σε μια συνέντευξή μου πριν περίπου 2-3 μήνες στην εφημερίδα των συντακτών. Οπορτήθηκα από τον δημοσιογράφο και γιατί δεν στέλνει τα έγγραφα αυτά στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Γιατί ξέρω ότι οι Δήμοι έχουν μια οικονομική στενότητα σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και επομένως δεν μπορούν από μόνοι τους να μαζέψουν όλο αυτό το όγκο των απορριμμάτων. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει εσύ ότι δεν πρέπει εσείς ή οποιοδήποτε εμπλέκεστε σε αυτό το κομμάτι, εάν δεν γίνεται κάτι, να μην το προχωρήσετε επειδή οι Δήμοι μπορεί να μην έχουν χρήματα. Φυσικά. Και για αυτό το λόγο, ακριβώς, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες των Δήμων που δεν μας αναλογούν, αλλά θέλοντας να προστατέψουμε το περιβάλλον, έχουμε εντάξει έργο στη Μεβερά για τον καθαρισμό των απορριμμάτων στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου. Έχει βγει η προκήρυξη και θα συμβασιοποιηθεί το έργο αυτό το επόμενο διάστημα και θα καθαρίσουμε από την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου 1.300 τόνους απορριμμάτων. Αυτό κάνει ο φορέας διαχείρισης. Μπαίνει μπροστά για μια πράσινη τηλεκανανία όταν οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν για οικονομικούς λόγους ή και για άλλους λόγους. Ναι, δεν έχουν και προσωπικό. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να μπει σε μια προτεραιοποίηση του Δήμου του περιβάλλοντος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να σταθούμε και σε κάτι ευχάριστο, βρε παιδί μου. Αυτή η μελέτη στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής της λίμνης Τριχονίδας, θα τη δούμε καμιά φορά να γίνεται πράξη και μπορεί να σε δω εσένα και εμένα να κάνουμε τη βόλτα γύρω-γύρω από την Τριχονίδα? Θα σου πω, Δήμητρα, προσκάλεσε πριν λίγες μέρες ο Περιφερειάρχης, εμένα και το φορέα διαχείρισης, να παρευρεθούμε στην εκδήλωση για τη βράβευση των μελετών του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού για τη λίμνη Τριχονίδα. Στην παρουσία μου αυτή και στο σύντομο χαιρετισμό μου αναγκάστηκα να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα της λίμνης. Το πρώτο είναι τι κάνει ο φορέας διαχείρισης. Ο φορέας διαχείρισης έχει κάνει μια μελέτη για τη βίδρα στην περιοχή που εμφανίζει μεγάλη πυκνότητα και πολύ καλή κατανομή. Και τι όμορφο ζωντανό είναι αυτό, αν πρέπει να πούμε. Πραγματικά. Πανέμορφο. Το επόμενο διάστημα θα συμβασοποιήσουμε έργο για τον αναγωγιό. Τι λες καλέ. Ακούγεται σαν μια λεπτομέρεια. Όποιος δεν το ξέρει. Είναι ενδημικό της περιοχής, βρίσκεται μόνο στη λίμνη Τριχονίδα. Και επίσης έχει μια σχέση με το εμπορικό είδος της Αθερίνας. Καθώς η Αθερίνα, επειδή χρησιμοποιούν λάμπες ψαράδες για να την ψαρεύουν, την αλλιεύουν,
τρώει τις φρονίμπες του νονογοβιού. Άρα έχουμε μια απειλή του ενδομικού είδους του νονογοβιού από το ψάρεμα της αθερίνας. Και επομένως για να καταστεί κάποια στιγμή προϊόν νομοσίας προέλευσης η αθερίνα, θα πρέπει να δούμε και την ισορροπία αυτή μεταξύ αυτών των δύο ειδών ψαριών. Και που δεν πρέπει να εξαφανίσει το ένα το άλλο, έτσι. Ακριβώς. Επίσης, το τρίτο ζήτημα είναι ότι ζητήσαμε το Δήμο Αγρινίου την παραχώρηση του Κέντρου Περιβάλλοντος Τριχονίδας για να κάνουμε εκεί κέντρο πληροφόρησης και επίλυκου τουρισμού. Δυστυχώς δεν μας παραχωρήθηκε. Ελπίζω γιατί? Στην επόμενη... Τι νους ιδιοκτησία είναι αυτό? Ο Δήμος, να μην το αναφέρω εγώ. Αλλά θεωρώ πως έπρεπε να μας παραχωρηθεί για να κάνουμε εκεί παράτιμο του φορέα διαχείρισης για τον άξονα Τριχονίδα, Λυσιμαχία, Αράκηθος, Πανατολικό και επίσης να ανακατασκευαστεί το κτίριο και να γίνει επίλυκου τουρισμού για τη λίμνη Τριχονίδα. Και θα παράγουμε και το επόμενο διάστημα και ένα λεύκωμα για τις λίμνες Λυσιμαχία Τριχονίδα, καθώς είναι ένα σύμπλεγμα λιμνίων οικοσυστημάτων. Ναι, ναι. Το τρίτο ζήτημα που αναφέρθηκα ήταν τα έγγραφα που είχε κάνει ο φορέας για τα διάφορα προβλήματα της λίμνης. Τα μπαζόματα στην Τραγάνα από την πλημμυρικά έργα, τα σκουπίδια στην παραλίμια ζώνη, το μεταχρηματικό έλκος πλατάνου, που ακόμα και έξω από το κατάστημα που γίνονταν αυτή η μερίδα υπήρχαν πλατάνια που είχαν πέσει από το μεταχρηματικό έλκος. Τι πρόβλημα και αυτό, πόσο τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό. Οι εκχερσώσεις στην παραλίμια ζώνη, προχθές για παράδειγμα έστειλε ένα έγγραφο για μια εκχέρωση στην περιοχή της Παραβόλας κοντά στο δεύτερο νεκροταφείο, που εκεί έχουμε οικότοπους με πλατάνια, πολύ σημαντικά, και είναι διατήματα βίδρας, και κάποιος εκεί καλλιεργητής εκχαίρεσε μια περιοχή για να κάνει χωράφι. Τα παράνομα δίκτυα. Επίσης το θηρόφραγμα μεταξύ Τριχονίδας και Λυσιμαχίας που δεν λειτουργεί, γιατί έχει γίνει ένα παράνομο bypass και εκεί ο ΤΟΕΒ δεν λειτουργεί το θηρόφραγμα. Επισήμαινα πίσω στο ενδιαφέρον μας το να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας διαφόρων επιχειρήσεων στην παραλίμια ζώνη, όπως ελαιοτριβία, ακτινοτροφικές μονάδες, πολλές φορές ρίχνουν τα λίμματά τους μέσα στη λίμνη. Και κατέληξα με το εξής σκεπτικό, ότι πρέπει να ξεκινήσει πάλι η αστυνόμευση της λίμνης Τριχονίδας, που τη διεύθυνση, την εποπτεία της λίμνης, την εποπτεία των ιστορικών υδάτων την έχει η αστυνομική διεύθυνση Ακαδανίας, και ότι πριν γίνει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για διάφορες παρεμβάσεις στη λίμνη, πρέπει να προηγηθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη που εκπονεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του οποίου και εμείς είμαστε υποπτευόμενος φορέας, και να ψηφιστεί προεδρικό διάταγμα, με βάση το οποίο θα αποκτήσει η λίμνη για ένα νομικό χαρακτηρισμό ως προστατευόμενη περιοχή, όπως έχει σήμερα το Εθνικό Πάρκο Μεσολογίου. Και μετά την υλοποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και την ψήφιση του προεδρικού διατάγματος, που από ό,τι μίλησα με την ανάδοχο του έργου θα μας πάρει μια διετία, μετά να υπάρξει ένα ειδικό χωρικό σχέδιο που να χωροθετήσει παραπάνω χρήση γης και περιορισμούς στη δόμηση και σε διάφορες δραστηριότητες. Θα μου πει κανείς ότι αυτό ακούγεται αντιαναπτυξιακό. Δεν είναι όμως αντιαναπτυξιακό. Αντιαναπτυξιακό είναι να φτιάχνουμε μια φτηνού τύπου ανάπτυξη για εντυπώσεις, η οποία να μην μας οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη λίμνη, ο οποίος να έχει και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Γιατί η λίμνη είναι ένα οικοσύστημα το οποίο πρέπει να προστατέψουμε. Και φυσικά μέσα στο οικοσύστημα αυτό να λειτουργούν οι άνθρωποι, να λειτουργούν οι δραστηριότητες, όχι όμως η μία εις βάρος της άλλης. Νομίζω πως ακούστηκε εκεί αυτή η παρέμβασή μου από τους συμμετέχοντες και θα ληφθεί υπόψη, αλλά πρέπει να σεβαστούμε τις λειτουργίες και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το χαρακτηρισμό της λίμνης ως εθνικό πάρκο και μετά από αυτή τη διαδικασία χαρακτηρισμού να επέλθε οποιοδήποτε σχεδιασμό που αφορά την ανάπτυξη του σιδηρόδρομου και όλα αυτά. Ναι. Στάσου από μια εδώ. Αρχική μου όμως εκτίμηση για τη λίμνη Τριχονίδα, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Αυτό το λιμνιαίο οικοσύστημα, καθώς είναι και η καταγωγή του πατέρα μου από το καινούριο. Αλλά και γιατί η λίμνη είναι στις περιοχές θερμοτέτωσης του φορέα διαχείρισης. Εκτιμώ πως σκληρές παρεμβάσεις του τύπου ασφαλτόστρωση ή τρενάκια θα δημιουργήσουν πρόβλημα στα ίδια άγρια ζωής που ενδιαιτούν εκεί στο οικοσύστημα και χρειάζονται πιο ήπιες παρεμβάσεις όπως ποδηλατόδρομοι ή περιπατητικοί δρόμοι και μονοπάτια. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί θα πούν ναι, αλλά εμείς θεωρούμε την ανάπτυξη ή την προβολή της λίμνης ή δεν ξέρω τι σε σημεία που εύκολα να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πάρει ένα τρενάκι, να κάνει τη βόλτα του, να πάρει το αυτοκίνητό του, χωρίς να σκέφτεται όμως και όλους τους άλλους κατοίκους. Και μιλάμε κατοίκους, τα ζώα που είναι εκεί, τα πτηνά, τα πάντα. Είναι θέμα παιδείας όλα αυτά, θεωρώ. Δημήτρη, να το πω και λίγο έτσι πιο παραδοσιακά. Δεν χωράνε δύο καρπούζια σε μία μασχάλη. Ναι, όχι, μέχρι τώρα δεν έχουν χωρέσει. Αλλά ένα καρπούζι και ένα πεπόνι σε δύο μασχάλες χωράει. Άρα, ας βάλουμε τα πεπόνια της ανάπτυξης και ας κρατήσουμε το καρπούζι της προστασίας. Κάπως να συνδυάσουμε αυτά τα δύο μεγέθη. Διότι η ανάπτυξη αυτή
που, είναι, που εντυπωσιάζει και είναι έτσι, πώς το πω, ευκολοκατανόητη και μας δίνει ευκολίες, υπονομεύει το μέλλον των επόμενων γενιών για να χαρούν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες ενός τόσο σημαντικού λιμνού οικοσυστήματος. Ναι. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Εθνική Επιτροπή για τη Φύση 2000 στις εκθέσεις της, τα λένε το Σύνταγμα, οι νόμοι, οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Ας αποδείξουμε ότι είμαστε και σε κάτι Ευρωπαίοι, τέλος πάντων. Ναι, σωστό και αυτό. Από εκεί και πέρα, η τριχονίδα, έτσι, η θάλασσα της Ετωλοακαρνανίας, που έχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα από τους Ετωλοακαρνάνες και θα μπορούσε να έχει και από άλλο κόσμο, αν το δεις έτσι. Ένα βήμα στο μέλλον, ας πούμε, πέρα από όλα αυτά που λέμε, που θα ήταν το ιδεατό, ποιο θα μπορούσε να είναι? Κοίταξε, νομίζω ότι η Λίμνη Τριχονίδα έχει ανάγκη από συλλογικές υποδομές ναυαθλητισμού που, όπως ξέρεις, υπήρχαν αλλά κατέληξαν σε καταστήματα. Ναι. Επίσης, έχει ανάγκη από κάθετους δρόμους που να οδηγούν σε μερικά σημεία παρατήρησης των πουλιών, της βλάστησης, του τοπίου της Τριχονίδας, χωρίς να διασπάμε το οικοσύστημα και να δημιουργούμε σκληρές υποδομές που δεν διευκολύνουν τη Βίδρα και άλλα είδη άγρια ζωής να μετακινηθούν στο χερσαίο παραλίμνιο οικοσύστημα. Επίσης, η πρότασή μας του Φορέα Διαχείρισης για τη Λίμνη Συμμαχία ήταν να υπάρξει εκεί ένα ορνηθολογικό πάρκο που θα μπορούσαν να επισκεφτούν τόσο οι πολίτες του Αγρινίου όσο και ο αλλοδαπός τουρισμός. Το θέμα του υδροδρομίου είναι κάτι που με προβληματίζει αρκετά, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν κάποιος θα έπαιρνε αεροπλάνο για να μετακινηθεί από το Άκτιο στην Τριχονίδα, όταν το αεροδρόμιο της Φράιπορτ στο Άκτιο είναι στη μία ώρα απόσταση. Το σημαντικό όμως για τον ομό της Ουκρανίας είναι να δούμε ότι είχαμε φέτος 156% αύξηση του επιβατικού κοινού στο Άκτιο. Που σημαίνει κάτι αυτό, για όσους το παρακολουθούν. Αλλά αυτό το κάτι εμείς το αξιοποιούμε. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων πηγαίνει στη Λευκάδα ή πηγαίνει στην Ήπειρο. Άρα πρέπει και ο ομός της Ουκρανίας να προσελκύσει τον τουρισμό που υποδέχεται στο Άκτιο, που είναι μια περιοχή του νομού μας, και όχι το Άκτιο να αξιοποιείται για να φεύγει ο τουρισμός αυτός και να πηγαίνει σε άλλα μέρη και να μην δίνει προστιθέμενη αξία στο δικό μας νομό. Αυτό όμως απαιτεί ένα ολιστικό προϊόν. Και το ολιστικό προ�όν προφανώς δεν είναι τα πανηγύρια. Αλλά όχι είναι μόνο τα πανηγύρια. Όχι, να το ακριβώς, πάμε και έτσι. Όχι μόνο τα πανηγύρια. Είναι η διαδρομή φύσης και πολιτισμού που έχουν προτείνει ο Φορέας Διαχείρισης στην περιφέρεια μαζί με το Διάζωμα και τον Σταύρο τον Μπαίνο. Και ο οποίος Σταύρος Μπαίνος, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπει στην πορεία του και το βάρος που σηκώνει πάνω του αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πολύ σημαντικό για να δείξει με την ιστορία του ότι είναι ικανός να δημιουργεί πολύ πράγματα σωστά και να συνενώνει δυνάμεις. Ακριβώς. Και αυτή τη συνένωση δυνάμεων τη χρειαζόμαστε και στον νομό της Ουκρανίας, έτσι ώστε να προωθήσουμε πράγματα που θα εξυγχρονίσουν τον νομό μας. Επομένως, στη δικασία αυτή, ο Περιφερειάρχης έχει ήδη χρηματοδοτήσει την αναπάθμιση των αρχαίων θεάτρων, που προφανώς θα αναλάβει η Φορεία Αρχαιοτήτων. Και υπάρχει μια χρηματοδότηση, αλλά είμαστε ακόμα σε μια συνεννόηση για να οριμάσουμε τα έργα των περιβαλλοντικών υποδομών, έτσι ώστε στην επόμενη προγραμματική περίοδο, στο επόμενο ΕΣΠΑ, να χρηματοδοτηθούν τα έργα αυτά και να υλοποιηθούν για να συνενωθούν με τα αρχαία θέατρα και να αποκτήσουν ο νομός μας ένα ολιστικό προϊόν που θα λέγεται τουριστική διαδρομή φύσης και πολιτισμού στο νομό της Ουκρανίας. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε περιοχές όπως η Λευκάδα, που έχει τον κλασικό τουρισμό της παραλίας και του ήλιου, ή περιοχές που έχουν εδώ και πολλά χρόνια αναπτυχθεί και με τις αναπτυξιακές τους εταιρείες, όπως είναι η περιοχή των Ζαγοροχωρίων ή γενικά της Ηπείρου. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα ακόμα, διαφορετικό από αυτά που ήδη συζητάμε για ανάπτυξη και όλα αυτά. Ο φορέας διαχείρισης πώς εμπλέκεται στην επόμενη μέρα που έχουμε κλιματικές αλλαγές, την πλημμυρική θωράκιση της χώρας και όλα αυτά? Ναι. Επειδή σας είπα ότι πριν συνδεθούμε ήμουν σε μια διευθυντική συνάντηση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια και εκεί παρευρέθηκε και ο κύριος Αραβώσης, που είναι γενικός γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του διατύπωσα στο chat αυτό το ερώτημα. Σε έπιασα, αυτό ήταν. Λες και ήμουνα εκεί. Ποιος θα είναι ο ρόλος των φορέων διαχείρισης, οι οποίες θα μετασχηματιστούν σε μονάδες διαχείρισης υπό τον ΦΠΚΑ, στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η κλιματική αλλαγή μας αφορά σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει στη βιοποικιλότητα, τόσο στα εθνικά πάρκα όσο και στις περιοχές Natura. Έχοντας διαβάσει διάφορα κείμενα, δεν μου έχει ακριβώς διασαφενιστεί το ποια θα είναι η δράση των φορέων ή των μονάδων διαχείρισης σε θέματα κλιματικών αλλαγών, αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα προβλεφθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις, γιατί εμείς στο φορέα έχουμε κάνει ήδη μια μελέτη
Μα έχετε πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Γι' αυτό το θέτω το ερώτημα. Έχουμε κάνει ήδη με μελέτη με το Πολυτεχνείο, τον καθηγητή, τον κύριο Σιακήρη εκεί πέρα, για θέματα των επιπτώσεων στο υποσύστημα και στο ανθρωπογενέ περιβάλλον τη κλιματική αλλαγή και οι οποίε είναι δραματικέ. Δηλαδή, με το σενάριο τη αύξηση θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό Κελσίου τα επόμενα 20 χρόνια, ναι, θα πλημμυριστούν πολλέ περιοχέ στην παραλληλοθαλάσσια ζώνη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε τι γίνεται, διότι και στο Δέλτα του Αχελό υπάρχει ζήτημα. Ακριβώς. Βέβαια η περιφέρεια κάνει μια καλή προσπάθεια, ναι, και έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά επειδή συμμετείχε και στη διαβούλευση, εκτιμώ ότι σε μερικά σημεία έχει μια λάθος αντίληψη, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, δεν χρειαζόμαστε τείχους αντιστήριξης για να προλάβουμε την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, χρειαζόμαστε όμως ζώνες οπισθοχώρησης. Δηλαδή, στη στεριά, εκεί με είναι η διαφωνία σας. Θεωρώ ότι θα τα βρείτε σε αυτά. Δεν είναι θέμα διαφωνιών. Με κάποιες, σε εισαγωγικά είναι η φράση. Δεν υπάρχει θέμα διαφωνιών έτσι, σε άλλο επίπεδο. Έτσι. Αλλά χρειάζεται να πάρουμε κάποια μέτρα που έχουν και ένα πολιτικό κόστος. Με την έννοια ότι πρέπει να πεις σε κάποιους ανθρώπους που είναι δίπλα στις παράκτητες περιοχές ότι ξέρεις, κάνε πιο πίσω γιατί ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Όχι να κάνουμε τείχους αντιστήριξης στο Λούρο, ας πούμε, για να αποφύγουμε για την άνοδο της θάλασσας. Αυτό το έβαλα το ερώτημα εγώ, διότι ναι, υπάρχουν περιοχές που μπαίνει η θάλασσα μέσα και είναι πια αρμυρές αυτές οι περιοχές και δεν θα μπορούν να καλλιεργηθούν. Και όχι μόνο. Ακριβώς. Τόσο είναι απλά, τόσο απλά θέμα, σε απλά ελληνικά. Το θέμα, ας πούμε, της άνοδος της θάλασσας έχει να κάνει και με το να διατηρηθεί η λιμνοθάλασσα που έχει μια παρόμοια κατάσταση. Βέβαια. Γιατί αλλιώς θα γίνει όλη η περιοχή θάλασσα. Και η λιμνοθάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στην πλημμυρίδα και στην άμπωση. Και εκεί μπαίνει και το θέμα της εκτροπής στο χελό. Αλλά ίσως να το πούμε μια άλλη φορά αυτό, να μην εξαντλήσουμε. Α, μην το λες, μην το λες. Εμείς μπορούμε να εξαντλήσουμε και να συζητάμε ώρες. Ο κόσμος τη χρωστάει να τα ακούει όλα αυτά έτσι. Όπως και να έχει, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα έχουμε εξέλιξη πάνω σε αυτά τα θέματα, διότι βλέπω και εγώ από την περιφέρεια και γενικότερα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και από το Υπουργείο μια διαφορετική ματιά και μια στάση προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, το περιβάλλον και με βάση τις δημοσκοπήσεις που γίνεται στην Γερμανία για την άνοδο των πρασίνων, ναι, νομίζω αποκτά κεντρικό ενδιαφέρον στην πολιτική έτσι ζωή. Και θα πρέπει και όλοι μας είναι να το βάλουμε στην ατζέντα. Είναι αυτό που είπες και είναι ο γνώμονας με τον οποίο ψηφίζουν πια και οι νέοι άνθρωποι, έτσι. Ακριβώς. Θέλοντας και εμείς κάποιοι θα ακολουθήσουν αυτή την πορεία και τα πρέπει. Τα κριτήρια αλλάζουν σιγά σιγά. Μα ναι, δεν το συζητώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.